Καλώς ήρθατε στο χώρο τέχνης, στο Art Korai. Είναι ο χώρος της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εδώ πέρα που φιλοξενούμε την έκθεση του Πέτρου Ζουμπουλάκη για την Αθήνα του, η Αθήνα μου με αφορμή τα 50 χρόνια της ατομικής οικαστικής δημιουργίας στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, είμαστε Korai 4 εντός στο ΑΣ και με αυτή την έκθεση θέλουμε να δείξουμε την Αθήνα μέσα στο χρόνο. Πτυχές της Αθήνας που συναντάμε και σήμερα, ιστορικές στιγμές της, οι οποίες είναι αναξίτηλες στη μνήμη πολλών και ακόμα πάρα πολύ ζωντανές και επίκαιρες. Έχουμε σχεδιάσει και χωρίσει το χώρο σε δύο πλευρές. Από τη μία πλευρά έχουμε τα λεγόμενα εσωτερικά, όπου είναι παλιά σπίτια της Αθήνας, όπου έχουν χαθεί με την λεγόμενη αντιπαροχή. Και μαζί με αυτά χάθηκαν και αναμνήσεις και πράγματα ανθρώπων παλαιότερων εποχών. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τα εξωτερικά και κυρίως τα ιστορικά θέματα. Είναι έργα τα οποία έχουν γίνει την εποχή της δικτατορίας. Είναι πολιτικά έργα. Έχουν να κάνουν με τη στάση του ανθρώπου, του πολίτη μέσα στην πόλη σε μια τόσο κρίσιμη ιστορική περίοδο. Και επίσης έχουμε να κάνουμε και με παλιές όψεις της Αθήνας, αλλά και πιο σύγχρονες, όπως είναι για παράδειγμα ο δρομέας, οι δρομείς μάλλον, οι αρχαίοι που έρχονται σε αντιπαράθεση με τους σύγχρονους γιάπηδες της νέας εποχής. Παλιές όψεις της Αθήνας που ίσως θα θέλαμε να ξαναδούμε, όπως η παλιά Ομόνοια, ένα θέμα το οποίο είναι πολύ κέριο και πάντα μας απασχολεί για το πώς θα είναι αυτή η πλατεία. Αυτό το οποίο θα καταλάβει αμέσως ο επισκέπτης με το που επισκέφτεται την έκθεση είναι αυτή η τεράστια σχεδιαστική άνεση που έχει ο κύριος Ζουμπουλάκης στο έργο του. Μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά δεν μιλάμε για απλά έναν στήρο ρεαλισμό. Χρησιμοποιεί και φανταστικά στοιχεία μέσα, οπότε γίνεται ένας μαγικός ρεαλισμός, σαν να είσαι μέσα σε πίνακες, για παράδειγμα, πιο σύγχρονος του Ντικήρικο, η πίτουρα με τα φυσικά, για παράδειγμα, όπως είναι τα έργα της επταετίας, με τον άνθρωπο που είναι μέσα στο γύψο, που ουσιαστικά είναι ένα έντονο πολιτικό μήνυμα, δεν μπορεί να κουνηθεί, δεν μπορεί να έχει άποψη. Και αυτός ο μαγικός ρεαλισμός λειτουργεί πάλι εν είδη σκηνικού και σε καθυποβάλλει και σε βάζει μέσα στο ζωγραφικό τοπίο. Και μην ξεχνώντας το επάγγελμα του σκηνογράφου, ο κύριος Ζουμπουλάκης τοποθετεί και κάποια installation, κάποιες εγκαταστάσεις που έχουν φυσικά να κάνουν με την Αθήνα. Έχουμε τη γωνιά του Άστεγου, έχουμε το Λαχιοπόλη, έχουμε τον Άπορο ο οποίος παίζει ακορντεόν. Στοιχεία δηλαδή τα οποία και με το που θα βγεις έξω από τη ΣΤΟΑ μετά την παρουσία σου στην έκθεση θα τα συναντήσεις. Επίσης έχουμε και κάποια στοιχεία αυτών των παλιών σπιτιών. Για παράδειγμα έχουμε μία εγκατάσταση με ένα τραπέζι με το φωτιστικό πάνω, που από την πίσω πλευρά έχουμε τον πίνακα αυτόν καθεαυτό που απεικονίζει την νεκρή φύση με το τραπέζι και το φωτιστικό, και βγαίνει στην πραγματικότητα σαν οφθαλμαπάτη το έργο προς τα έξω. Ο Πέτρος Ζουμπουλάκης, εκτός από τα πορτρέτα που έχει κάνει και ποιητών και διαφόρων προσωπικότητων, είναι ένας ποιητής του καμβά, ο οποίος άνοιξε το βλέμμα του και στον ανοιχτό χώρο, θα λέγαμε. Εδώ, σε αυτή την έκθεση, στην υπέροχη αίθουσα του Korai, στο κέντρο της Αθήνας, μας παρουσιάζει μια εικαστική διαδρομή με πολλών χρόνων, πάνω από 50 χρόνια, με θέμα του τι, μια πόλη και μια εποχή. Είναι κάτι που έχω την εντύπωση, όπως είδα και τα έργα τώρα στην ολότητά τους, στο σύνολό τους, που καθιστά τον Πέτρο Ζουμπουλάκη έναν από τους πιο σημαντικούς ή μάλλον από τους σημαντικούς αθηναιογράφους. Σε αυτά τα έργα, όπως λέει ένας ειδικότερος σε μου, ο Μάνος Στεφανίδης, φαίνεται πολύ καθαρά ότι ο Πέτρος Ζουμπουλάκης εμπνεύστηκε από δύο βασικά θέματα. Το πρώτο είναι η περιπέτεια του προσώπου, όπως λέει ο Μάνος Στεφανίδης,
και το δεύτερον, το δράμα του χώρου. Αυτό το δράμα του χώρου, έτσι όπως το επισημαίνει ο θεωρητικός της τέχνης, πολύ εύστοχα, το βλέπει με ενάργεια ο άνθρωπος που έρχεται σε επαφή με τα έργα του, το βλέπει με ενάργεια σε αυτά τα έργα. Βλέπει πραγματικά μια εξεικόνιση του τόπου και της εποχής. Μιλάμε για κυρίως την εποχή της δικτατορίας, όπου μια άγρυπνη συνείδηση του δημιουργού, η άγρυπνη συνείδηση του δημιουργού, απεικονίζει στον Καβά την αγωνία της εποχής, την περιπέτεια της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά μέσα σε ένα περίκλειστο, φοβικό περιβάλλον, όπως ήταν αυτό της δικτατορίας. Και το βλέπει καλά με τα πρόσωπα τα οποία τα βλέπεις μέσα σε γάζες, συμπιεσμένα από το περιβάλλον, το θλιβερό περιβάλλον, διότι όσοι έζησαν τη δικτατορία μπορούν να καταλάβουν ακριβώς το τι λέω. Σας καλωσορίζω στην έκθεσή μου, η οποία είναι στο φιλόξενο χώρο της ΤΟΑΡΤ Κοράλι. Τα εγγένεια γίνανε στις 9 Ιανουαρίου. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου, περίπου δηλαδή ένα μήνα, και περιλαμβάνει έργα της τελευταίας διαδρομής, μιας μακράς μάλλον διαδρομής, τα τελευταία 50 χρόνια. Συμπίπτουν με την πρώτη μου εμφάνιση σαν ατομική έκθεση το 1970. Ξέρετε, στους εικαστικούς μετράει πάντα η πρώτη ατομική έκθεση, που σημαίνει ότι ο εικαστικός παίρνει την ευθύνη αυτόν που κάνει να τα δείξει σαν ατομική μορφή και πρόταση. Το λέω αυτό γιατί έχω λάβει μέρος σε πάρα πολλές ομαδικές εκθέσεις, αλλά ήταν η πρώτη μου έκθεση μεσούσης της δικτατορίας το 1970, που εμφανίστηκα ως μονάδα για πρώτη φορά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα έργα αυτά, τα περισσότερα από αυτά τα έργα, ανήκουν σε εκείνη τη δεκαετία, 60 και 70. Είναι εκείνη τη περίοδου η παραγωγή αυτή που βλέπουμε. Το θέμα της είναι βέβαια η Αθήνα. Η Αθήνα μου λοιπόν είναι ένας τίτλος που μου ήρθε περιδιαβάζοντας τους δρόμους και τα στενά της Αθήνας, κυρίως του κέντρου της Αθήνας. Διότι η Αθήνα, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι το κέντρο, η καρδιά της, ο ομφαλός της. Εκεί είναι η Αθήνα. Τα προάστια δεν είναι Αθήνα, παιδιά. Οι συνοικίες, οι περιφερειακές δεν είναι Αθήνα. Αυτό έχω διαπιστώσει. Η Αθήνα μου λοιπόν σαν τίτλος ξεκινάει από το βίωμα το οποίο βίωσα από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκα σε αυτή την πόλη. Και εγώ, να φανταστείτε, γεννήθηκα στην Κυψέλη, που ήταν λίγο πέραν από το κέντρο. Όμως με τράβηξε το κέντρο και το είδα και το βλέπω να αλλοιώνεται, να παραμορφώνεται, να τερατοποιείται μέρα με τη μέρα. Αυτό προσπάθησα να το κάνω βίωμα πλέον ζωγραφικό, να περάσει δηλαδή στη δουλειά μου. Παράληψα πάρα πολλές εχμές, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Παράληψα πάρα πολλές δυσάρεστες γωνιές της Αθήνας, γιατί το έργο της τέχνης, συγκεκριμένα ο πίνακας, πρέπει, ή τουλάχιστον εγώ ήθελα να είναι, να περνάει ένα μήνυμα πιο ευχάριστο. Να απαλύνω δηλαδή τις εχμές που έβλεπα και βλέπω καθημερινά.
Ας αρχίσουμε από την τεχνική την οποία βλέπετε στους πίνακες. Είναι ένα ανάγλυφο. Αυτό το ανάγλυφο είναι μία τεχνική την οποία έχω επινοήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ήδη ως σπουδαστής από τη Σχολή Καλών Τεχνών, που είναι ένα μείγμα γύψου, πλαστικού χρώματος, πλαστικής ύλης συνδετικής, και αυτό το πράγμα μου έδωσε με τον καλύτερο τρόπο τις επιφάνειες απάνω στις οποίες διεξάγονται αυτά τα επεισόδια τα οποία απεικονίζω. Συνέπεσε αυτή η τεχνική να με βοηθήσει πάρα πολύ να εκφράσω τον εγκλωβισμό που ένιωθα και τον αποκλεισμό που ένιωθα εκείνα τα χρόνια ζώντας μέσα στον κλειό της δικτατορίας μέσα στην Αθήνα. Αυτό λοιπόν μεταφράστηκε σε τοίχο. Ο τοίχος πράγματι, όπως λένε και τα τραγούδια, έχει τη δική του ιστορία και εκεί πέρα καταγράφονται όλη η ιστορία και τα βιώματα του ανθρώπου απάνω σε έναν τοίχο. Αυτός ο τοίχος, τον οποίο βλέπω καθημερινά, ή τοίχη μάλλον, που βλέπω καθημερινά στην περιοχή των Εξαρχείων όπου περιφέρομαι, είναι ένα ζωντανό, μια ζωντανή απεικόνιση που με μικρές επεμβάσεις γίνεται ένας θαυμάσιος ζωγραφικός πίνακας, γιατί περιέχει ένα πολιτικό, κοινωνικό σχόλιο. Αυτό θέλησα λοιπόν κι εγώ να απεικονίσω στους πίνακές μου. Γι' αυτό και βλέπετε παντού ή σχεδόν σε πολλά, τα περισσότερα μάλλον, τον τοίχο σαν στοιχείο. Αυτό λοιπόν, ο τοίχος είναι αυτός ο οποίος διέπει αυτή τη δουλειά. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν, στην οποία αναφέρομαι, δημιουργώ τον ήρωά μου. Ο ήρωάς μου είναι ο Αστός, ο πολίτης ο οποίος είναι τυλιγμένος σε γάζες και σε γύψο, όπως είχε απειλήσει ο Παπαδόπουλος ο δικτάτορας, ότι θα μας βάλει στο γύψο. Αυτός λοιπόν ο ανήμπορος, ο άπραγος, ο αμήχανος Αστός, ο οποίος παρακολουθεί τα γεγονότα, τυλιγμένος στους γύψους, μην μπορώντας ούτε να κινηθεί, ούτε να μιλήσει, ούτε να δράσει. Αυτό να απεικονίζω μπροστά σε αυτές τις επιφάνειες των τοίχων που βλέπουμε. Τώρα, εμπεριέχει βέβαια και σαρκασμό αυτή όλη η δουλειά, γιατί εκείνη την εποχή μόνο με ένα σαρκαστικό και ειρωνικό τρόπο θα μπορούσε να αντιμετωπίσεις. Γιατί ήταν επικίνδυνα τα πράγματα όταν σου απαγορεύει να ακούς τραγούδια του Θεοδωράκη. Όταν σου απαγορεύει να λες ανέκδοτα τα οποία φύγουν το καθεστώς. Όταν σου απαγορεύει να συγκεντρώνεστε πάνω από 5 άτομα γιατί είναι πολιτική συγκέντρωση. Όταν βλέπεις λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα, όταν είσαι φοβισμένος τι θα πεις, γιατί μπορεί να φτάσει στα αυτιά κάποιου και να το μεταδώσει, οπότε κινδυνεύεις. Αυτά όλα τα οποία ήταν διάχυτα στην ατμόσφαιρα την εποχή εκείνη με έκαναν να αντιμετωπίσω αυτό το παράνομο καθεστώς με αυτόν τον τρόπο. Η σκιά πέφτει πάνω στον τοίχο. Γι' αυτό και την απεικονίζω και εγώ σε ένα έργο όπως βλέπουμε εδώ πέρα, τον οποίο απεικονίζω τη σκιά του κάποιου με καπέλο, φορά και εγώ καπέλο βέβαια τώρα, και μη γίνει κανένα συνειρμός, και το ονομάζω Χαφιές. Είναι μια σκιά ενός ανθρώπου που ρίχνει τη σκιά και εγώ την παγώνω, ας πούμε, στον χρόνο. Με ζωγραφικό τρόπο, βέβαια. Ένα άλλο, επίσης, το ζευγάρι, το οποίο κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας, είναι στον κόσμο του, περιφέρεται βλέποντας τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας και βέβαια αυτό εμένα μου έδωσε μια αισιοδοξία, γιατί περιφρονεί αυτά τα οποία βλέπει και είναι μέσα στη δική του αγαλίαση την ερωτική. Αυτό λοιπόν το ζευγάρι το απεικόνισα σε πάρα πολλά μου έργα, γιατί ήταν και αυτό ένα στοιχείο το οποίο το συνέδεα και συνδεόταν από μόνο του δηλαδή με το στοιχείο της Αθήνας και με τους τοίχους της Αθήνας τους οποίους απεικόνιζα.
μέσα στην Αθήνα απεικονίζω ή μάλλον στήνω σκηνογραφικά, γιατί έχω θητεία και στο θέατρο, μια γωνιά του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα, του μεγάλου Έλληνα, το συγγραφέας είναι περιτολογία, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ο οποίος μπορεί να γεννήθηκε μεν στη Σκιάθο, αλλά τα περισσότερα χρόνια, τα πιο δημιουργικά του χρόνια, τα πέρασε στην Αθήνα και βέβαια πολιτογραφήθηκε Αθηναίος. Ήταν δημοσιογράφος στην Ακρόπολη και σε άλλες εφημερίδες, ήταν μεταφραστής και βέβαια υποχρεωνόταν να γράφει καθημερινά ένα χρονογράφημα. Το έγραφε στη Δεξαμενή, εκεί εμπνεότανε. Η Δεξαμενή είναι ένα στοιχείο της Αθήνας, το οποίο συνδέεται με τον Παπαδιαμάντη και κατ' επέκταση με όλη τη σύγχρονη μορφή της ελληνικής λογοτεχνίας. Αυτό λοιπόν, επειδή εγώ είμαι μέγας θαυμαστής του Παπαδιαμάντη, θέλησα σαν μια σπονδύ στη μνήμη του να στήσω μια απεικόνιση, μια αναπαράσταση, να το πούμε έτσι, της γωνιάς όπου καθότανε, έπινε με τη βοήθεια μπόλικης ρετσίνας και έγραφε και διάβαζε εκεί. Και αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή, το παλτό του, το μπαστούνι του, το καπέλο του, το τραπεζάκι όπου ήταν όλα αυτά τα οποία ήταν τα χρήσιμα για τη δουλειά του. Και βέβαια σε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ η φωτογραφία, η κλασική, του οποίου έχει τραβήξει ο Παύλος Νιρβάνας. Στο σύγχρονο μονοπάτι, να το πω έτσι, που ακολουθώ στην Αθήνα, βλέπω διάφορα σύγχρονες μορφές. Και βέβαια ξυπνάει μέσα μου πάλι ο σκηνογράφος με την παλιά θητεία στο θέατρο και αναπαριστώ τη γωνιά του Άστεγου. Ο Άστεγος είναι και αυτό ένας ήρωας καθημερινός των δρόμων της Αθήνας και όχι μόνο της Αθήνας, και στο Παρίσι και στη Βουδαπέστη και σε όλες τις πρωτεύουσες του κόσμου. Η αστεγία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Και απεικόνισα και τον Άστεγο, τον οποίο βλέπω καθημερινά. Μια άλλη μορφή εγκατάσταση, να το πω έτσι, είναι ο ακορντεονίστας. Με το καπέλο που έχει μερικά κέρματα μέσα και με μια ανορθόγραφη επιγραφή που λέει «πεινάω», μια μικρή βοήθεια. Μια άλλη αναφορά στην παλιά Αθήνα είναι η αναπαράσταση του παλιού μου σπιτιού στην Κυψέλη, όπου υπάρχει το εκρεμές, υπάρχει το τραπέζι, υπάρχει το φωτιστικό, το παλαιό, το οποίο συνάντησα εγώ όταν ήμουν μικρό παιδί εκεί και αυτό πέρασε και αυτό στο έργο μου, το έχω απεικονίσει και ζωγραφικά και το έχω φέρει από το σπίτι σαν κοιμήλιο που το έχω και το έστησα και αυτό σε μια γωνιά μαζί με την παλιά πολυθρόνα. Είναι μια συναισθηματική, ας πούμε, γωνιά αυτή. Και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την καθημερινότητα, τη σκληρή, τη βάναυση καθημερινότητα της Αθήνας και δίνει μια νότα αρχοντιάς σε αντίθεση με τα αυτά που σημαίνουν καθημερινά και που τα συναντάμε στους δρόμους. Ήταν, ας πούμε, ένα εσωτερικό, ενώ τα άλλα βρίσκονται σε εξωτερικούς δρόμους. Θα ήθελα να παρατηρήσετε και το κάγκελο, το οποίο αναπαρέστησα και το οποίο έγινε στα χρόνια της Δημαρχίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Αυτά τα κάγκελα, λοιπόν, τα μαυροπράσινα, και τα θεωρώ και αυτά σαν στοιχείο, μαζί με τον τοίχο, στοιχείο, σύμβολο, παύλα σύμβολο της Αθήνας, γιατί τα βλέπω παντού, ακόμα και σε συνοικίες, ακόμα και σε προάστια. Αυτό το Χ, λοιπόν, το οποίο επικρατεί, ήθελα λοιπόν να το αναπαραστήσω και παρακάλεσα κάποιο φίλο μου, ο οποίος ασχολείται με την ξυλουργική, να με βοηθήσει απάνω σε αυτό και το έβαψα στο χρώμα, αυτό το μεταλλικό το οποίο συναντούμε.
Αθηναίος είμαι, εδώ γεννήθηκα, εδώ ζω και την έχω βιώσει την Αθήνα σε όλες τις της μορφές. Βέβαια η Αθήνα με κουράζει, με ταλαιπωρεί, με πικραίνει, είναι δυσλειτουργική σαν πόλη και κάθε μέρα που περνάει χειροτερεύει. Όμως, όπως λέει και ο Καβάφης, είμαι σαν μια μύγα κολλημένη στο ταβάνι. Αυτή λοιπόν η πόλη, γι' αυτό και έχει τον τίτλο «Η Αθήνα μου», είναι σαν να είναι ιδιοκτησία μου, αλλά η Αθήνα είναι αυτή που είναι στη διαδρομή του χρόνου και ο καθένας τη βλέπει με τα δικά του μάτια και την κατακτά ή τον κατακτά με τη δική της γοητεία ή με τη δική της αποστροφή. Βλέπετε ότι αυτά τα συναισθήματα της αγάπης και της αποστροφής συνυπάρχουν και συμβαδίζουν. Το ίδιο και με μένα. Αντιλαμβάνεστε στα έργα που βλέπετε ότι υπάρχουν αυτά τα συναισθήματα περασμένα μέσα στους πίνακες. Ή τουλάχιστον εγώ ήθελα αυτό να κάνω. Ήταν η πρόθεσή μου αυτή. Τώρα αν το πέτυχα ή όχι δεν το ξέρω. Thank you.